χώρος αυτός για να ολοκληρωθεί έγινε πάρα πολύ γρήγορα καταρχήν. Μέσα σε ένα χρόνο ήταν σχεδόν έτοιμα τα πάντα, σε μεγάλο ποσό, σε 90%. Δεν θα πω ότι ούτε ο Προμηθέας έχει ξεφύγει, ούτε οι άλλοι δεν μπορούν να το κάνουν, όχι. Εμείς απλά έχουμε αποφασίσει ένα συγκεκριμένο δρόμο, δηλαδή έχουμε κάτσει κάτω, έχουμε σκεφτεί πού θέλουμε να πάμε. Και παράλληλα πρέπει να σκεφτούμε και τον τρόπο που θα πάμε εκεί. Η απόφαση που έχει ληφθεί είναι να πάμε με παιδιά που μπορούμε να βγάλουμε μέσα από αυτό το πρότυπο πρόγραμμα νους, με νέους αθλητές, με νέους Έλληνους αθλητές να προχωρήσουμε, ώστε κάποια στιγμή να φτάσουμε στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή διανύουμε τον έκτο χρόνο του προγράμματος. Λογική είναι να παιδιά που θέλουν, που έχουν το ταλέντο από όλη την Ελλάδα, να έρθουν στην Πάτρα, να τους δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, είτε σε επίπεδο προπόνηση, σε επίπεδο facilities, να έχουν την καλύτερη ιδιωτική εκπαίδευση, να συνδυάσουμε το σχολείο δηλαδή με τον αθλητισμό, ώστε να μπορέσουν να αφοσιωθούν στο μπάσκετ παράλληλα με το σχολείο τους και να μέσα από όλα αυτά που έχουν να αναπτύξουν το ταλέντο τους και κάποια στιγμή να μπορέσουν να παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο. Βέβαια, θα μου πείτε ότι όλοι αυτοί οι αθλητές σίγουρα δεν μπορούν να παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο ή δεν θα φτάσουν ποτέ εκεί. Αυτό είναι σωστό. Οπότε εμείς θέλουμε, εκτός από ανθρώπους που παίζουν μπάσκετ, να βγάλουμε και ανθρώπους χρήσιμους στην κοινωνία. Μια τυπική μέρα των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα νους είναι να ξυπνήσουν νωρίς, να πάρουν το πρωινό τους, να πάνε στο σχολείο, το οποίο είναι τα εκπαιδευτήρια αναγέννηση. Οπότε όταν πηγαίνουν στο σχολείο, κάνουν το μάθημά τους κανονικά. Στις 12.30 ώρα έχουν φαγητό το οποίο μεταφέρεται από το εστιατόριο του Ιδρύματος Σταυροπούλου στα εκπαιδευτήρια αναγέννηση. Τρώνε τα παιδιά εκεί, ετοιμάζονται το μεσημέρι, επιστρέφουν πάλι στην εστία, έρχονται για προπόνηση, κάνουν το πρόγραμμά τους το ομαδικό και το πρόγραμμά τους το ατομικό που έχουν με τον γυμναστή. Και μετά από εκεί και πέρα ξεκουράζονται στην εστία, θα φάνε το βραδινό τους και θα ξεκινήσουν το διάβασμά τους για την επόμενη μέρα. Για τα ελληνικά δεδομένα, εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο υπάρχει σε επίπεδο ακαδημιών και youth program. Αυτό που συναντάμε στην Ευρώπη όταν πηγαίνουμε και συζητάμε και με άλλες ακαδημίες γενικότερα ή όταν έρχονται εδώ, αυτό που εκλαμβάνουμε είναι ότι κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Εμείς δεν πιστεύουμε αυτό. Δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Κάνουμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι σωστό. Τα στάνταρτ που βάζουμε είναι υψηλά. Θέλουμε πάντα να δίνουμε το καλύτερο στα παιδιά. Θέλουμε ένας αθλητής που θα έρθει εδώ να πάρει το καλύτερο από εμάς, ώστε να μην έχει και αυτός κάποια δικαιολογία μετά. Είναι να είναι στο χέρι του πια.